Καλή επιτυχία σε όλους εσάς. Υπάρχει και η παρουσία των Τέλη Κωστάκη, έτσι πρωταγωνιστή. Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των πολιτών στο γύρο περιβολίων. Τον αγανοδρόμο που διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην περιοχή. Εκατοντάδες δρομοί συμμετείχαν στη δράση που σκοπό είχε μεταξύ άλλων τη διάδοση του αθλητικού πνεύματος. Ένα θερμό χειροκρότημα. Είναι ο πρώτος νικητής στα 10.000 μέτρα στον πρώτο γύρο περιβολίων. Ο κόσμος μπαίνει σε ένα κλίμα ότι πρέπει να αθλείται, πρέπει να κινείται, πρέπει να κοιτάει και τη φυσική του κατάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει το δρομικό κίνημα να μεγαλώνει και να μεγαλώνει χρόνο με τα χρόνια. Είναι κάτι που δίνει ζωή, είναι κάτι που δίνει διέξοδο στον αθλητισμό σε όλους, σε μεγάλες ηλικίες, σε μικρές, σε μικρά παιδιά. Από 6 χρονών παιδιά μέχρι 75 χρονών έχουμε αθλητή που τρέχει. Ο γύρος περιβολίων 2022 με σημείο κίνησης και τερματισμού το αθλητικό κέντρο Χαροδιάς στόχο είχε και τη γνωριμία των συμμετεχόντων με τις γειτονιές και τα αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής. Πολύ ωραία διαδρομή, καινούργια διοργάνωση, χρειαζόμαστε τέτοιες διοργανώσεις. Η διαδρομή είχε πάρα πολλές αυξομοιώσεις υψομετρικές. Περιβάλλον ήταν συνεχώς εναλλασσόμενο, τροφοδοσία καλή σήμανση, μια ευκαιρία να δούμε τα όμορφα περιβόλια που προσωπικά εγώ 10 χρόνια και πάνω από μέσα Χανιά δεν έχω δει τα περιβόλια και είναι πολύ όμορφο να βλέπουμε περιοχές περιμετρικά των Χανίων. Ωραία, πάρα πολύ ωραία, μέσα στη φύση, μια πολύ ωραία διοργάνωση, σωστή σηματοδότηση, όλα άψογα. Και θα ήθελα να σας πω ότι ο γύρος περιβολίων, αυτός ο πρώτος αγώνας, είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Κουστίδη του Βαγγέλη, ενός προέδρου που πέθανε πριν λίγες ημέρες. Να πω συγχαρητήρια στα παιδιά, στο Θησέα, σε όλους αυτούς που έχουν βοηθήσει και έχουν προσφέρει και έχουν δουλέψει για αυτό το πράγμα. Και να τους ευχηθώ να γίνουν 100, 150, 200. Είναι ο πρώτος τώρα, τους εύχομαι καλή δύναμη. Και σε επόμενο και ο Δήμος θα δηλώνουμε ότι θα είμαστε κοντά σε ό,τι γίνεται τέτοιου είδους, ειδικά σε εθελοντικά σωματεία. Ο γύρος περιβολίων περιελάμβανε αγώνα δρόμου 1 χιλιόμετρου για τα παιδιά του Δημοτικού, αγώνα τρεξίματος ή δυναμικού βάδιν 5 χιλιόμετρων και αγώνα τρεξίματος 10 χιλιόμετρων με διαφορετική ώρα εκκίνησης. Πόσο εύκολο είναι όμως στις μέρες μας να ασχοληθεί κάποιος με το τρέξιμο? Αν κάτι το βάλεις στο μυαλό σου και έχεις ένα όραμα, μπορείς να τα κάνεις. Προσωπικά, εγώ την Παρασκευή το βράδυ με τον παγετό έτρεξα 11 ώρα το βράδυ που τελείωσα από το γραφείο. Εχθές που τελείωσα πάλι που είχα πάει γραφείο, έτρεξα 9 ώρα το βράδυ. Και έχουμε πολύ ωραία μέρη στα Χανιά για να τρέξουμε εδώ πέρα πέριξ. Νομίζω, αν θες, μπορείς να βρεις τον χρόνο. Πρωί το πρωί, πρωί-πρωί ή βράδυ-βράδυ, όλα γίνονται, αρκεί να θες. Τον αγώνα δρόμου διοργάνωσαν ο Αθλητικός Σύλλογος Εθνική Φυσική Αγωγή Περιβολίων Οθησεύς, η Τοπική Κοινότητα Περιβολίων, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Σχολείου Περιβολίων, ο Πολιτιστικός και Φιλανθρωπικός Σύλλογος Γαρίπας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολύπλανο, η Ομάδα του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Κισάμου, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Χανίων, η Περιφερειακή Ενότητα και ο Δήμος Χανίων.